Πλεονέκτημα! Κι εγώ πίσω! Μπράβο! Πολύ καλά. Αυτός που ανεβάζω στο Facebook, να, αυτή εδώ είναι από τη φτύλα. Χρήστο, ο Σφαν παρουσιάστηκε σαφέστατα βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι. Πολύ ανταγωνιστικός και πέτυχε μια μεγάλη νίκη επί ενός αξιόμαχα του πάλι, έτσι. Αυτό, εμείς κατεβήκαμε για την πλάκα μας, κάνει μεταγραφές τελευταία στιγμής. Νομίζω ότι μας βγήκαμε, παίξαμε πάρα πολύ καλά και η ομάδα έδειξε καλό πρόσωπο. Η στόχη σας είναι πρόκριση? Η στόχη μας είναι πρόκριση, βέβαια. Τίποτα λιγότερο? Τίποτα λιγότερο. Δηλαδή έρχεστε και για τη διασκέδαση, αλλά και για να ζήσετε το τουρνουά μέχρι το τέλος. Πάνω απ' όλα για τη διασκέδαση. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι χωριστά και ελπίζω να πάρουμε και την πρώτη θέση. Δεν μας φοβίζει τίποτα, κανένας αντίπαλος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, το ναυάγιο μπήκε πολύ δυνατά στη διοργάνωση και έστειλε μήνυμα εν ώψη συνέχειας. Πιστεύω πως ναι και θα συνεχίσουμε. Και εντάξει, δεν είμαστε και τα outsider όπως λέγαμε μερικοί μέρες. Δηλαδή φέτος έχουμε υψηλές βλέψεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εσύ πέρυσι έχασες οριακά τον τίτλο του καλύτερου τερματοφύλακα. Οριακά, πολύ οριακά. Φέτος ήρθα να τον πάρω. Φέτος έχεις δεχτεί ένα γκολ. Θα κατεβάσεις ρολά, τι θα κάνεις? Αυτό πιστεύω, θέλω να δείξω. Ο Τσολάκης, πώς τον είδατε? Σε καλή κατάσταση σήμερα, δε. Θα ξεμπουκώσει σιγά σιγά. Θα ξεμπουκώσει. Είσαι στον πιο δύσκολο όμιλο. Νομίζω ότι είστε όλα τα φοβορή μαζεμένα σε έναν όμιλο και είναι άδικο. Παρ' όλα αυτά είστε αποφασισμένοι, έτσι? Εννοείται, για όλα και για πάντα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ξεκίνημα για το δεξί με το Σφαμ. Ήσασταν πολύ δυνατοί. Πήραν την αρχή προβάδισμα. Το κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Εντυπώσεις? Εντάξει, ήταν μια δύσκολη αρχή. Είναι μια ομάδα η οποία μαζευτήκαμε στο τέλος, μπορώ να πω. Τελευταία στιγμή και με κάποιες προσθήκες τα παιδιά που μας γυρέψανε, κατεβήκαμε σε μια παρέα για να το ευχαριστηθούμε και για όσο ότι το πιο καλό μπορεί να βγει από αυτή την προσπάθεια. Μας αρέσει το ποδόσφαιρο και αυτό προσπαθούμε και γι' αυτό παίζουμε, δηλαδή για να διασκεδάσουμε. Υπάρχει στόχος για την ομάδα? Όσο πιο ψηλά, πάντα υπάρχει στόχος. Τουλάχιστον για μένα, όσο παίζω ποδόσφαιρο, πάντα θέλω να κερδίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, όπου μπορεί να φτάσει η ομάδα, μακάρι. Έτσι κι αλλιώς υποσυμβούνται τον Ιωλικό. Σας το πάρεσε ο ύμνος που έπαιξε? Πάντα. Ο Ιωλικός είναι ένας, παιδιά. Ο Ιωλικός είναι ένας και μοναδικός. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.